Εδώ τώρα είμαστε στον ποταμό Ενιπέα. Εδώ είμαστε στη γέφυρα. Δεξιά πηγαίνουμε για Βαμβακό, αριστερά για τα Δεντράκια. Είμαστε στην καινούργια γέφυρα. Αριστερά είναι παλιά, νερό δεν υπάρχει καθόλου. Στο ποτάμι δεν έχει νερό καθόλου. Περάσαμε τη γέφυρα. Θα πάμε αριστερά. Δεντράκια που λέει. Εδώ θα πάμε αριστερά. Θα πάμε στην παλιά τη γέφυρα. Πιστεύω να μην πατήσω κανέναν τριβόλι πάλι. Βρισκόμαστε τώρα κάτω από τις γέφυρες, και την καινούρια και την παλιά. Εδώ βλέπετε το νερό του Σεπτεμβρίου του 23, που ξερίζωσε δέντρα, κορμούς δέντρων, ό,τι έβρισκε στο δρόμο. Άλλα σταματήσαν εδώ, άλλα φύγανε πιο κάτω. Τον άλλο μήνα κλείνει ένα χρόνο αυτή η κατάσταση. Πρέπει κάποια στιγμή να καθαριστούν αυτά, γιατί να μην έχουμε πάλι τέτοιες πλημμύρες. Εύχομαι να μην υπάρχουν. Βλέπετε εδώ τι γίνεται. Εδώ στην παλιά γέφυρα.
Πρέπει να φύγουν αυτά. Γιατί δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο Σεπτέμβριος πάλι. Άλλοι λένε ότι δεν θα έχουμε, λέει, φέτος το Σεπτέμβριο. Είχε, λέει, το 20, έκανε το 23, τώρα, λέει, θα περιμένουμε το 26. Ναι, καλά. Εντάξει, έχεις κάνει συμφωνία πότε θα ρίξει βροχή και πότε θα κάνει πλημμύρες. Γι' αυτό πρέπει η περιφέρεια να έρθει και να τα καθαρίσει αυτά. Όπως είπα και προηγουμένως, νερό δεν υπάρχει καθόλου. Αυτό το λίγο νερό που έτριχε πριν από μερικούς μήνες, εδώ μέσα πήγαινε, δεν είχε πολύ νερό γι' αυτό. Φανταστείτε τι νερό ήταν εδώ, είχε φτάσει μέχρι εκεί πάνω, οριακά. Οριακά ήταν. Κοιτάξτε, ολόκληρη κορμή δέντρο που πάνε και κολλήσανε επάνω εκεί αυτά. Καθάρισμα. Ωραία τοξωτή γέφυρα η παλιά. Ωραία. Αλλά εδώ τώρα τι να πούμε. Βλέπετε. Μπουκάλια. Άδεια τα οποία είναι φάρμακο προφανώς είχαν μέσα. Εδώ πιο πέρα, κοιτάξτε, σακούλες, κοκακόλα, τα περάκια, εδώ βιτάμ. Πάμε πιο εδώ, κοιτάξτε, εδώ πω. Γιατί τα πέταξε εδώ ο άνθρωπος, δεν τα πέταγε εδώ στην άκρη τουλάχιστον, εδώ στο δρόμο να φαίνονται, να έρθει η υπηρεσία καταρριότητας να τα μάσει. Τα πετάνε, τα κρύβουν κιόλας, να μην τους δούνε. Ας έρθει μια ώρα που δεν τους βλέπει κανένας να τα πετάξουν στην άκρη, εκεί μπροστά στο δρόμο. Τουλάχιστον να έρθουν να τα μαζέψουν η υπηρεσία. Τώρα εδώ πρέπει να μπει μέσα ο άνθρωπος, να το δει και χιλιαδιό. Εδώ. Και δεν είναι. 15 μέτρα είναι από τον κεντρικό δρόμο που πάει για το χωριό μέσα. Πήγε αριστερά εδώ, τα ρίξε μέσα στο. Εκεί και δεν βαριέσαι. Έχω παρατηρήσει το εξής. Τώρα εδώ στο δρόμο, στην κανονική τη γέφυρα, την καλή. Εδώ τώρα που είναι τα χορτάρια από κάτω είναι γεμάτο μπουκάλια. Τι γίνεται, τα πετάνε, πίνουν νερό από μέσα από τα μάξια και τα πετάνε. Δηλαδή έτσι και κοπούνε τα χόρτα, θα φανεί η γύμνια, γεμάτο μπουκάλια είναι.